Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ουζούνη. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτά που άκουσα τώρα για το Crowd Hackathon. Σας διαβεβαιώ ότι σαν σύνδεσμος θα κάνουμε ό,τι δυνατόν, θα είμαστε πάντα κοντά σας, μεταφέροντας όλη αυτή την πληροφόρηση στα μέλη μας, στις εταιρείες που πιστεύω ότι πραγματικά έχουν μόνο να κερδίσουν από αυτή την προσπάθεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στο σημερινό συνέδριο αφιερωμένο στη ιατρική τεχνολογία και στη δυνατότητα αξιοποίησής της για την εδραίωση βιώσιμων συστημάτων περίθαλψης. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές, την Athos Media, για την τιμητική αυτή πρόσκληση και επιτρέψτε μου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Ιατρικών Προϊόντων να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Από διάφορες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι ο μόνος τρόπος να μειωθούν μακροπρόθεσμα οι συνολικές δαπάνες για την υγεία, διατηρώντας τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο περίθαλψης, είναι η επένδυση στην παρεχόμενη συνολική αξία. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα πρέπει να διέπονται από την ίδια αρχή, δηλαδή της αναζήτησης της συνολικής αξίας, τόσο η διαχείριση της ιατρικής τεχνολογίας, όσο και η προμήθεια των ιατρικών προϊόντων, θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Εδώ αρχίζουν λίγο τα δύσκολα για την ελληνική πραγματικότητα. Η Οδηγία 2014-24 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να στρέψει τις δημόσιες προμήθειες όλων των κρατών μελών προς την ποιότητα και την παρεχόμενη αξία. Διότι ακριβώς έχει γίνει αντιληπτό ότι αγοράζοντας φθηνής ποιότητος προϊόντα, ξοδεύεις περισσότερο. Ενώ λοιπόν αυτή η οδηγία παροτρύνει τις δημόσιες αναθέτουσες αρχές να μην περιορίζονται στη χρήση ως μοναδικού κριτηρίου επιλογής την χαμηλότερη τιμή, εμείς κάναμε πάλι το θαύμα μας. Αυτός ο περιβόητος καινούριος νόμος, 4/12 για τις δημόσιες προμήθειες, για το οποίο θα γίνει εκτενέστερη συζήτηση μετά, και που στην ουσία αποτελεί την προσαρμογή της εθνικής μας νομοθεσίας σε αυτή την παραπάνω οδηγία, αφήνει στους φορείς τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως κριτήριο επιλογής για την κατακύρωση την τιμή και μόνο. Έσπευσαν λοιπόν όλα τα νοσοκομεία να προκυρήσουν διαγωνισμούς με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Έτσι, θα συνεχίσουμε να σπαταλάμε τα λεφτά του δύσμερου Έλληνα φορολογούμενου και βεβαίως αποτελεσματικό σύστημα περίθαλψης δεν θα αποκτήσουμε ποτέ. Επίσης, η διαχείριση της ιατρικής τεχνολογίας προϋποθέτει πρώτα την αξιολόγησή της, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει στους φορείς να επιλέξουν καλύτερες εφαρμογές της ιατρικής τεχνολογίας, αποφεύγοντας τις τεράστιες σπατάλες που προκαλεί η άναρχη και απρογραμμάτιστη υιοθέτηση από το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας τεχνολογιών μεγάλου κόστους και αμφιβόλου αξίας. Άμεση σχέση με αυτήν την αξιολόγηση έχει και η θεματολογία της τρίτης ενότητας που αφορά τη συμβολή της καινοτομίας στην ιατρική τεχνολογία για τη μείωση των συνολικών δαπανών της υγείας. Πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι η εισαγωγή της καινοτομίας στην ιατρική τεχνολογία δεν αποτελεί ένα ακόμα συντελεστή κόστος, αλλά μια επένδυση της οποίας η απόδοση θα αποτελέσει τα θεμέλια ενός αποτελεσματικού, ανθεκτικού και προπαντός βιώσιμου συστήματος περίθαλψης. Η βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας ήταν και θα είναι πάντα πρόθυμη και έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους συντελεστές παροχής περίθαλψης για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης σε προσιτό κόστος που έχουμε περισσότερο από ποτέ σήμερα ανάγκη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του σημερινού συνεδρίου και ελπίζω τα συμπεράσματα από τις εισηγήσεις και τις ζητήσεις που θα ακολουθήσουν να φτάσουν σε βήκο όταν. Σας ευχαριστώ πολύ.